Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό μήνα σήμερα, 5η 1η Ιουνίου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Ιουστίνου, φιλοσόφου, μάρτυρος και χαρίτωνος. Και εσείς ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το Live FM σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr. Καλοκαίρι ημερολογιακά φυσικά και ο Ιούνις μας ήρθε. Θερμοκρασίες υψηλές και οι καβαδούρες ήδη έχουν βγει, αλλά μας δίνουν τώρα για το τριήμερο να σας πω, βέβαια σήμερα έχει πολύ ωραίο καιρό, αλλά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την Κυριακή μας τα χαλάει. Δευτέρα καλά πάμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μοντέλα τα μετεωρολογικά προς το παρόν και όπως και να το κάνουμε, όπως λέω κάθε μέρα σχεδόν, πάμε για το καλοκαιράκι. Πριν βγω στη γραμμή, μου πήρε τηλέφωνο κάποιος συμπολίτης μας από την Ξάνθη, έτσι φανερά εκνευρισμένος και εξοργισμένος, για να μου πει ότι η Ξάνθη πληρώνει ακριβά το νεράκι που πίνει. Είναι γνωστά ότι τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΚ είναι από τα πιο ακριβά, αλλά το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Συγκέρασε όλο αυτό το πράγμα με τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΚ, υπενθυμίζοντας τη δικαίωση που είχαν για μία σειρά από απαιτήσεις οικονομικές και τα χρήματα που έχουν πάρει, τα οποία για τα σημερινά δεδομένα φαίνονται εξαιρετικά πολλά. Και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί η κόρη μου που ζει στην Αθήνα με την κατανάλωση των ίδιων κυβικών να πληρώνει 15 με 20 ευρώ και εμείς με τα ίδια κυβικά στην Ξάνθη πληρώνουμε 70 με 80. Ερευνούμε τα στοιχεία βέβαια δημοσιογραφικά. Είναι γνωστό ότι πληρώνουμε ακριβά το νερό. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ειδικά τέλη, το 80% και τέλη χρήσης, συντήρησης και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φουσκώνουν το λογαριασμό. Αλλά για να φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, να γκρινιάζουμε για τα 30 ευρώ ή τα 40 ή τα 50 του νερού, για να φτάσουμε να έχουμε μια κοινωνική πλέον κόντρα μεταξύ επαγγελματικών ομάδων. Ο άνθρωπος ήταν συνταξιούχος. Και λέει, δεν μπορεί εγώ να δούλεψα 40 χρόνια σκληρά, να έβγαλα 2.000, 2.500 σύνταξη και τώρα παίρνω 1.000. Γιατί έτσι έγινε, μου λέει, πριν από τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που βγήκα στη σύνταξη, βγήκα με 2.500 περίπου και τώρα παίρνω 1.000. Και να βλέπουμε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ΟΤΑ, να πληρώνονται πολύ περισσότερο και πολλά περισσότερα χρήματα και με πολλά περισσότερα προνόμια, αυτό είναι αδικία. Και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να παρέμβει και εισαγγελέα σε ένα θέμα το οποίο έχει φέρει και άλλη φορά, όπως μου είπε, στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και το απάντησα πως η προσφυγή των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΚ έγινε με νομικό τρόπο, δικαιώθηκαν νομικά και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τις αποζημιώσεις τους. Τώρα, γιατί κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες ή υπαλλήλων, όπως είναι ορτά και τα λοιπά, μπορούν και δικαιώνονται και παίρνουν χρήματα που σε άλλες περιπτώσεις άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν διανοούνται καν, ούτε κατά φαντασία. Γιατί δηλαδή, με λίγα λόγια, να έχουν τέτοια πλεονεκτήματα και τέτοια ευεργετήματα συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων, που στο φινάλε δεν είναι όλοι τους νυχθημερών στους δρόμους. Εγώ θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, ότι παίρνοντας ανάποδα το πράγμα, να κάναμε και όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο. Να φτάναμε δηλαδή σε αυτό το επίπεδο του να απαιτήσει και να πάρει ο κόσμος αυτά που δικαιούται. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να κατεβάσουμε τους άλλους και όχι να ανεβάσουμε τους εαυτούς μας. Οικονομικά εννοώ. Δεν ξέρω αν δίκαια ή άδικα εισπράττουν αυτά που εισπράττουν, αν και είναι πραγματικά προκλητικά τα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στη ΔΕΙΑΚ, και τα έχουν όσα έχουν βγει στην επιφάνεια. Είτε με την παροχή δωρεάν νερού, ακόμη και σε νύφες και σαγκόνια, ας πούμε, συνταξιούχων, όπως λέγαμε κάποτε, θυμάμαι, και με τον Γιάννη τον Κορόγια τότε στις εκπομπές του, αλλά και με βάση τα τι εισπράττουν
με τις απίστευτες υπερορίες που χρέωναν κάποτε και όλα αυτά τα οποία ανέβαζαν τους μισθούς τους σε μισθούς καθηγητών πανεπιστημίου. Αυτό είναι μια πρόκληση. Στην φιλοσοφία τη δική μου όμως, όπως είπα προηγουμένως, είναι να προσπαθήσουν και οι υπόλοιποι να διεκδικήσουν αυτά που μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν. Γιατί από τα 2,5 χιλιάρικα που έπαιρνε ο άνθρωπος αυτός μετά από 40 χρόνια εργασίας, παίρνει 1,000. Αυτό είναι το μεγάλο. Γαμώτο. Γιατί ο άλλος που βγήκε με 1.600 ευρώ παίρνει 850. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άνθρωποι που σχεδίασαν την υπόλοιπη ζωή τους με γνώμονα και με βάση αυτά που θα έπαιρναν συνταξιδοτούμενοι. Βγαίνουν και ξαφνικά μέσα σε 3-4-5 χρόνια παίρνουν τα μισά. Τι κάνουμε λοιπόν? Καταστρέφεται η ζωή τους. Αν με εκείνα τα χρήματα τα είχαν βολέψει όπως λένε και είχαν προγραμματίσει να ζήσουν αξιοπρεπώς, να έχουν δηλαδή το σούπερ μάρκετ, το τραπεζιού τους, ξέρω εγώ, τα φαρμακά τους, το ρεύμα τους και στοιχειοδός μια ψυχαγωγία, στοιχειοδός. Ή να δώσουν και 5 δραχμές στο παιδί τους που είναι άνεργο ή στο εγγόνι τους που είναι άνεργο. Ξαφνικά γκρεμίζεται η ζωή τους. Λέμε έτσι υπολογιστικά, στήρα οικονομίστικα όπως λέμε, ότι έλα μωρέ, εντάξει, έπαιρνε 1.300 και παίρνει 900, εντάξει. Αυτά τα λένε αυτοί που παίρνουν 5.000 και 6.000 μισθό, έτσι, οι βουλευτές. Α, σας είχα πει παλιότερα, παρένθεση, ότι οι ευρωβουλευτές παίρνουν περισσότερα με αφορμή ένα σκάνδαλο που ξέσπασε τελευταία. Έτσι, αυτοί οικονομάνε 15.000 το μήνα. Χωρίς να έχουν ουσιαστικό αντικείμενο, έτσι. Οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ουσιαστικό αντικείμενο. 15.000. Οι βουλευτές 5.000. Και στοιχίζουν το ελληνικό δημόσιο 10 και παραπάνω χιλιάρικα. Το μήνα. Όταν εσένα από τα 1.200 θα έχουν κατεβάσει 800. Αυτές είναι οι ανισότητες. Γι' αυτό ο κόσμος αντιδρά. Μάλλον τρίχες αντιδρά. Δεν αντιδρά. Ο κόσμος συνεχίζει να κοιμάται. Γι' αυτό ο κόσμος προβληματίζεται, αν θέλετε. Και δεν θέλω να το κάνω ούτε μελό, δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ρε μπαγλαμάδες! Ρε μπαγλαμάδες! Όταν εσείς παίρνετε 5.000 και 6 και 15, πώς είναι δυνατόν να αποφασίζετε έτσι με μονοκονδυλιά να περιορίζει τον άλλον από τα 1.500 που θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη σύνταξη μετά από 40 χρόνια δουλειά. Να το κάνεις 1.000. Δεν σας λέω 600 και 700. 1.000. Με ποιο δικαίωμα του κόβεις το 500 του ανθρώπου που εκείνο θα το δίνει στο παιδί το άνεργο? Ή εκείνο θα έκανε ναι ρε γαμώ το ένα ταξίδι με τη γυναίκα του στα 65 του, στα 70 του. Δεν έχει δικαίωμα. Ποιος εσύ που έχεις όλη την πολυτέλεια στην καθημερινότητά σου? Και τι κάνεις λοιπόν? Βάζεις τις κοινωνικές και τις επαγγελματικές ομάδες να τρώγονται μεταξύ τους. Φαγωθείτε εσείς. Δύο στον Καμαρίδη 1.000. Δίνω στον Παπαδόπουλο 500 και τρώγονται αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Γιατί είσαι 500 και εγώ 1.000. Οπότε εγώ μένω στο πυρόβλητο. Μάγκας. Ο ένικος του Μαξίμου, δεν λέω σημερινός, γενικότερα, το παίζει μάγκας. Με 100 χιλιάρικα, τουλάχιστον φαινομενικά, το χρόνο στην τσέπη. Και εγώ με τα 10 χιλιάρικα στην τσέπη το μήνα, το χρόνο, μαλώνω με σένα που έχεις 13. Ενώ και οι δύο είμαστε φουκαριάριδες. Αυτό είναι μια μεγάλη επιστήμη επικοινωνιακή που συμβουλεύουν πάντοτε οι επικοινωνιολόγοι, οι ειδικοί, οι καλοπληρωμένοι, τους ηγέτες να εφαρμόσουν. Γιατί μένουν στο απειρόβλητο αυτοί? Τα βάζει ο εργαζόμενος με τον συνταξιούχο, ο ιδιωτικός υπάλληλος με το δημόσιο υπάλληλο για τα προνόμια που έχει, ο συνταξιούχος με τον υπάλληλο της ΔΕΙΑΚ γιατί παίρνει τα φράγκα του χωρίς να τα αξίζει και τέτοια πράγματα τα οποία τι κάνουν, βάζουν απέναντι τον κόσμο. Μας διχάζουν. Και ο ένικος του Μαξίμου είναι μια γαρούλα. Εγώ είχα υποχρέωση να μεταφέρω την καταγγελία και θα τη μεταφέρω. Και μέσα από την εφημερίδα μου και μέσα από την τηλεόραση. Αλλά το θέμα είναι όχι αν παίρνει ο υπάλληλος στην ΔΕΙΑΚ περισσότερο. Σαφώς το θέμα είναι αν εμείς πληρώνουμε το νερό ακριβότερα και γιατί να μην παίρνει και ο συνταξιούχος εκείνα που δικαιούται
και ο υπάλληλος, ο ιδιωτικός, εκείνα που δικαιούται και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του δημοσίου, εκείνα που δικαιούνται. Εκεί πρέπει να κεντρώσουμε, κύριε Σκύρη. Λοιπόν, συνεχίζω. Γράφουμε σήμερα, έχουμε ένα θέμα στην Θράκη για τις εισόδους της Ξάνθης. Θα μου πείτε τώρα, εδώ να φάμε δεν έχουμε την αισθητική της εισόδου, θα δούμε. Δεν μπορεί κυρίες και κύριοι τώρα, το 2017, μια πόλη σαν την Ξάνθη, με κουλτούρα, πολιτισμό, ιστορία, μπλα μπλα, μια πόλη με τα χίλια χρώματα, η κυράκια αρχόντισσα της Τράκης, όλα αυτά τα οποία λέμε, που είπα και χθες, να έχει αυτές τις εισόδους, τα εκτρώματα, έκτρωμα, και όχι μόνο είναι έκτρωμα σε ό,τι αφορά την αισθητική τους, ακόμη και οι δρόμοι, οι άσφαλτος δηλαδή, είναι πυροβολημένοι, βομβαρδισμένοι. Και επειδή η πρώτη εντύπωση δημιουργείται από την είσοδο μιας πόλης, ξέρετε πόσοι μου είπαν επισκέπτες που αγάπησαν την πόλη, ότι ρε Καμαρίδη, μπαίνοντας στην πόλη σας, λέμε, οχ, πού πάμε τώρα. Είχαμε ακούσει ότι ήταν έτσι ακριτική, μακριά, στη Θράκη, ότι θέλαμε διαβατήριο για να πάμε. Είδαμε, λέει, και σημαίες τουρκικές να κυματίζουν σε διάφορα sites για τη Θράκη και λέμε, πού να πάμε τώρα. Μάλιστα, μια κοπέλα μου είπε ότι όταν έμαθε η μητέρα μου ότι παίρνω μετάδες στην Ξάνθη, μου είπε να προσέχεις εκεί που πας. Τέτοια εικόνα έχουν για την Ξάνθη. Φανταστείτε, για τη Θράκη γενικότερα δηλαδή. Τέτοια εικόνα έχουν. Μπαίνοντας τώρα ο άλλος στην πρώτη πόλη της Θράκης, από τον Έστω, τι βλέπει, βλέπει αυτήν την κατάδια. Σου λέει, πού πάμε ρε παιδιά. Άλλο όταν μπει μέσα και ανηφορεί στην παλιά πόλη και δει την αρχοντιά και τον πολιτισμό και τον πλούτο και όλα αυτά, αλλά η είσοδος είναι η πρώτη εικόνα και είναι μάπα, έκτρωμα, και άντε περνάς και εκείνο το έκτρωμα της εισόδου, από τον κόμβο εκεί πέρα, τον Ατάσα και στη συνέχεια, μπαίνεις και τι, βλέπεις 7 όροφα, 6 όροφα δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου που κρύβουν τον ήλιο, ποτέ δεν πέφτει ο ήλιος. Στο δρόμο εκεί ποτέ δεν πέφτει ήλιος. Δεν βλέπεις κανένα πεζοδρόμιο, στοιχειωδώς και σε πολλές περιπτώσεις τίποτα. Εντάξει, βλέπεις και ένα τζαμί μπαίνοντας. Αυτή είναι η είσοδος, ξέρω. Είναι κυριολεκτικά απογοητευτική. Και λέμε λοιπόν, τι θα γίνει, παλικάρια. Νιώσε μου και γέρασε. Ακούγαμε συνέχεια για την είσοδο. Και πληροφορούμαστε συμπτωματικά, κάνοντας το ρεπορτάζ συνεργάτες μου, ότι μέσα στην εβδομάδα, λέει, σκάει μελέτη για την ανατολική είσοδο της Ξάνθης, για την ανάπλαση δηλαδή, τη διαμόρφωση της ανατολικής εισόδου. Για να δούμε. Γιατί και η Κομωτινή έκανε καλή δουλειά και η Αλεξανδρούπολη έκανε καλή δουλειά, παρά μόνο η Ξάνθη. Έμεινε στην απέξω. Η Ξάνθη έμεινε στην απέξω. Και έχουμε μάλιστα στο δρόμο της εξόδου προς την Καβάλα θανατηφόρα και στις Κομωτινές. Θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτά λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε κατά πόσο, γιατί ακούσαμε μια παρόλα, έτσι, μας είπαν ότι μέσα στη βδομάδα βγαίνει μελέτη. Θα δούμε πότε θα βγει η μελέτη, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα γίνει έργο. Έτσι. Συνεχίζω. Δεν κλείνει η πόρτα. Έχουμε και live εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Διαβάζω σήμερα στο μαχητή. Για μια απευθείας ανάθεση του κυρίου Μέτιου. Ο κύριος Μέτιος γιατί θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά, δεν κατάλαβα. Ο περιφερειάρχης, ο οποίος προέκυψε εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου του Παυλίδη, γιατί από μόνος του περιφερειάρχης δεν πρόκειται να γίνει. Αν και είναι όλα με το μέρος του. Κολλητός του Μητσοτάκης, πρωθυπουργός πάει να γίνει. Είναι κολλητάρια. Αλλά ο ίδιος έχει μια αιμονή στο να αυτοκτονήσει πολιτικά. Δεν ξέρω, είναι ήδη μεγάλο το χρονικό διάστημα που του δώσαμε έτσι περιθώριο όλοι για να προσαρμοστεί, για να καταλάβει δηλαδή ότι ξαφνικά έγινε περιφερειάρχης, όπως για παράδειγμα ο Γρηγόρης Στογιαννίδης, μέχρι να καταλάβει ότι έγινε βουλευτής, πέρασε αρκετός καιρός, έτσι, γιατί δεν το είχε, δεν το φανταζόταν ότι θα καλύτερα όνειρά του άνθρωπος.
Θα μου πείτε γιατί ο Γιαννακίδης το φανταζόταν. Τέλος πάντων. Έτσι και ο Μέτιος δεν το φανταζόταν ούτε στα καλύτερα του όνειρα. Η συγκυρία όμως τον ευνόησε και προέκυψε περιφερειάρχης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι έδωσε απευθείας ανάθεση 15 χιλιάρικα για να κάνουν, λέει, ημερολόγια του 2017. Πότε όμως? Τον Ιούνιο. Θυμήθηκαν τον Ιούνιο να κάνουν ημερολόγια για το 2017 αναδρομικά, εκτός αν πάνε πίσω οι άνθρωποι. Εκτός αν πάνε πίσω 6 μήνες. Οπότε αν ο περιφερειάρχης πάει πίσω 6 μήνες, φανταστείτε τι περιθώρια έχει η περιφέρεια να αναπτυχθεί. 15 χιλιάρικα για 1000 ημερολόγια. Ρε γαμώτο, 55 είναι η περιφερειακή σύμβουλη. Και άλλα 50 να κάνετε δώρο δεξιά και αριστερά. 100. Τα 1000 γιατί? 15 χιλιάρικα και 15 ευρώ το ένα ημερολόγιο. Τον Ιούνιο. Γι' αυτό λέω, ο άνθρωπος έχει αυτοκτονικές τάσεις, πολιτικά εννοώ, έτσι. Δηλαδή, έχει αντίπαλο τον καθρέφτη, τον εαυτό του. Ενώ όλα είναι υπέρ του. Γι' αυτό άλλωστε εκφράζονται και πολλές, πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στο εσωτερικό του συνδυασμού του. Και λέω, θα βρεθεί ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να αναλάβει σοβαρός, πολιτικός σοβαρός, την περιφέρεια να την πάει μπροστά. Ήταν, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνουμε το τεράστιο κενό που μένει πίσω από το θάνατο του Γιώργου Παυλίκου. Η παράταξη του Γιαννακίδη πήγε στα εξών συνετέθη σχεδόν, όταν έφυγαν και την εγκατέλειψαν οι περισσότεροι, και είχε την τύχη που είχε. Η κατάληξη δυστυχώς και του συνδυασμού Παυλίδη με διάδοχο τον Χρήστο Μέτιο φαίνεται ότι προς τα εκεί οδεύει. Αν και με Νέα Δημοκρατία να διαγράφει τροχιά κυβέρνηση και με τον κολλητό του Μέτιου να είναι περιφερειάρχης ο Τιμόνι, πολύ δύσκολα βλέπω συνδυασμό Νικηφόρο. Και μην πάτε μακριά. Οι εκλογές έρχονται. Η επόμενη χρονιά είναι προεκλογική χρονιά. Αν νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι με διάφορα τέτοια κόλπα θα κερδίσουν εκλογιμότητα, εκλογική πελατεία, πλανώνται πλάνοι. Πλανώνται πλάνοι. Και αυτό το έχουν όλοι σχεδόν. Η ανασφαλής πολιτική και αυτοδιοικητική. Τι κάνουν? Όσοι τους έφτυναν προεκλογικά, όσοι τους έριχναν ροχάλες, όσοι ήταν εκεί και είχαν συμμαχήσει με τους προηγούμενους αντιπάλους που ήταν τότε στην εξουσία και τα παίρναν για να τους φτύνουν, μόλις εκλεγούν, τους χαϊδεύουν και αφήνουν τους άλλους ανθρώπους. Γενικότερα μιλάω, δεν μιλάω για δημοσιογράφους, έτσι. Για όλους. Όσους τους στήριξαν στην απέξω. Με τη σιγουριά της εκλογής τους, επειδή άλλοι είναι γλοιώδεις και χαμελέοντες και με όποια κυβέρνηση και με όποιον περιφερειάρχη και με όποιον αντιπεριφέρειάρχη, με όποιον δήμαρχο είναι εκεί και γλύφουν και αλλάζουν κατευθείαν, χαμελέοντες είναι και πάνε και από κατήγοροι γίνονται συνήγοροι. Τι κάνουν αυτοί? Αρέσκονται. Αρέσκονται. Αρέσκονται και τους αγκαλιάζουν. Και αφήνουν τους άλλους μαλάκες, συγγνώμη, τους ανόητους, που στήριξαν τις προσπάθειές τους να απέξουν. Αυτά κάνουν και τα κόμματα. Με τους λεγόμενους αγωνιστές, αγνώστους, και εκείνους τους χαμελέοντες που πάντα είναι στα πράγματα. Αυτοί τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, βολεμένοι γενιές 14. Ενώ οι άλλοι είναι η ηλίθιοι της υπόθεσης, δεν το λέω αλλιώς. Το ίδιο γίνεται από την ανασφάλεια που έχουν το 99% των πολιτικών και των αυτοδιοικητικών. Ανασφαλείς! Γιατί? Γιατί δεν εμπιστεύω τον εαυτό τους. Όταν ο πολιτικός δεν εμπιστεύει τον εαυτό του, πώς είναι δυνατόν να θέλει από τον πολίτη να τον εμπιστευτεί αυτός? Γι' αυτό τι κάνουν? Την πεπατημένη. Η ανασφάλεια τους οδηγεί σε κλίκες. Στους χαμελέοντες, στους γνωστούς ερωτήλους της εξουσίας, οι οποίοι δεν έχουν καμία εδώ, με α, γι, και ω, να αλλάξουν το μουχαμπέτι, και από εκεί που φτύνουν κάποιον να αρχίσουν να τον γλύφουν πατόκορφα. Και ο άλλος αρέσεται. Αρέσει, τι να κάνει. Λοιπόν, θα τα βρουν μπροστά τους όλοι. Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό τοπίο, είναι πολύ θολό.
Πολύ θολό. Κανένας από τους υφιστάμενους δεν έχει τα κότσια να τραβήξει μπροστά την περιφέρεια. Κανένας. Ούτε ο Καραλίδης, ούτε ο Μέτριος. Τι θα προκύψει. Δεν βλέπω να πηγαίνουν μπροστά αυτοί οι δύο. Αν θέλετε την άποψή μου. Πρέπει να προκύψει ένα νέο σχήμα. Εκτός αν η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και του Οσίου Κυριάκου αλλάξει τα δεδομένα, ενεργοποιήσει περισσότερο τον Μέτριο, τον κάνει πιο ενεργό, όχι μόνο πρωταγωνιστή στις φωτογραφίες, γιατί έχει φωτογράφο πίσω του. Ω, πάει φωτογράφο. Μας έχει φλωμώσει φωτογραφία. Ούτε Αντζελίνα Τζολίνα τα έρθει. Τι γίνεται. Λοιπόν, και αλλάξει και αποφασίσει να χαράξει ένα δικό του δρόμο παράλληλο με το δρόμο που χάραξε ο δικός του ηγέτης, ο Γιώργος Παυλίδης, και κάνει τίποτα της προκοπής. Αν το δούμε αυτό, έχει καλώς. Διαφορετικά, ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα, πάει πίσω. Πάει πίσω ο Δήμος Ξάνθης, πάει πίσω η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κρίμα, ρε παιδιά. Σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο. Κρίμα. Κρίμα. Προς το παρόν απέδειξε ότι πάει τουλάχιστον 6 μήνες πίσω. Από μόνος του απέδειξε. 6 μήνες πίσω. Όταν κάνεις ημερολόγια για το 17 τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τουλάχιστον από μόνος σου λες, ξέρετε, εγώ έχω 6 μήνες καθυστέρηση δορυφορική. Και πάω παρακάτω. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, για νέες κολοτούμπες που κάνει η Ρωσία με την Τουρκία, το Ισραήλ και όλα αυτά. Έχω πει κάποια στιγμή και το έχω γράψει ότι μη τρελαίνεστε. Καλό είναι να έχουμε έτσι κάποια συναισθήματα πατριωτικά με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές συμμαχίες, φιλίες ή με το γνωμικό, με βάση το γνωμικό ο κοινός εχθρός κάνει φίλους τους άλλους κτλ. Κτλ. Έχουν υποθεί τελευταία και έχουν γραφτεί για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία μετά από την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους, με το Ισραήλ για τα πετρέλαια του γνωστού οικοπαίδου στην Κύπρο κτλ. Ότι τώρα οι Ρώσοι θα τους καθαρίσουν. Τώρα ο Εβραίος, εφόσον μπαίνει στο παιχνίδι, θα φοβηθεί ο Τούρκος. Τρίχες! Και επειδή διαβάζω πάλι κάτι αηδίες παρόμοιες σήμερα στα sites, η άποψή μου είναι η ίδια και παραμένει. Όπου υπάρχει οικονομικό συμφέρον, τελειώνει κάθε άλλο συμφέρον. Είτε παραδοσιακές φιλίες και συμμαχίες, είτε κοινό θρήσκευμα. Γιατί λένε, με τους Ρώσους έχουμε κοινό θρήσκευμα. Τρίχες! Όπου υπάρχει οικονομικό συμφέρον, υποσκελίζεται οποιοδήποτε άλλο συμφέρον, οποιαδήποτε άλλη σχέση και πόσο μάλλον μεταξύ των κρατών. Παίζει το παιχνίδι ο Ερντογάν της Ρωσίας. Αδερφός θα είναι ο Πούτιν. Αδερφός του θα είναι ο Πούτιν. Δεν παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας. Θα είναι απέναντί του. Βάζει καμπούρα, για να μην πω τίποτα άλλο, οθωμανικό, για να ανεβεί ο Εβραίος και να διασφαλίσει τα συμφέροντά του εκεί στην περιοχή. Καλός θα είναι ο Ερντογάν. Δεν βάζει. Εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, μη βαφκαλιζόμαστε με άλλα. Μη ψάχνουμε αλλού. Έτσι, μετά Χριστόν προφήτης δεν υπάρχουν. Μη ψάχνουμε αλλού. Γι' αυτό, τι κάνουμε, εκεί επαφείται η ικανότητα, η πολιτική και η διπλωματική των ηγετών μας, για να μπορέσουν να παίξουν καλά το χαρτί στην τράπουλα της διεθνούς κακέρας, της διεθνούς, πώς το λέω αυτό, τσόχας. Για να χρησιμοποιώ και όρους τράπουλας που δεν ξέρω. Αλλά ο Ερντογάν ξέρει και το παίζει. Πουλάει το χαρτί του πολύ σωστά. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Αυτό έτσι ήθελα να το επισημάνω διαβάζοντας κάποιες χαζομάρες για φίλους και για εχθρούς. Μπορεί αύριο να είμαστε φίλοι με την Τουρκία και να μας χτυπήσει, ξέρω, κάποιος άλλος, με διπλωματικά ομιλώ. Αυτό μπορεί να το δούμε και αυτό. Και πάω στο τελευταίο που ήθελα λίγο να το σχολιάσω. Τελικά πρέπει να έχουμε ξεφύγει εντελώς, παιδιά. Δεν ξέρω αν τελικά, όπως λέω συνήθως, αν ψεκάζουν ή αν ψεκάζουν μόνο τη χώρα μας, δηλαδή. Ψεκάζουν όλο τον πλανήτη.
Γιατί μόνο τη χώρα μας. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει μια νέα μόδα. Γίνονται γάμοι του ενός. Καλά, μέχρι τώρα είπαμε γινόταν γάμοι μεταξύ ανδρών ή μεταξύ γυναικών. Εξού και το θα παντρευτώ τον καλύτερό μου, θα παντρευτώ στην Τίλο τον καλύτερό μου φίλο, Εντάξει. Το αποδεχτήκαμε, δεν υπάρχει ομοφοβία κτλ. Άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα, Οκ. Τώρα διαβάζουμε ότι υπάρχουν και γάμοι του ενός. Δηλαδή είσαι εσύ, γυναίκα ή άντρας. Δεν έχεις βρει σύντροφο ή δεν γουστάρεις σύντροφο, γουστάρεις μοναξιά. Αλλά θες να παντρευτείς. Πας λοιπόν στο Δημαρχείο και παντρεύεις τον εαυτό σου. Ναι, δίνεσαι νύφη, δίνεσαι γαμπρός, εσύ κουμπάρο και λες, εγώ παντρεύομαι τον εαυτό. Μην γελάτε κύριε και κύριοι. Δεν είναι για γέλιο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο. Διαβάζω ότι χθες έγινε, χθες ή προχθές, ένας άλλος γάμος. Παντρεύτηκε ένα παλικάρι με τη φωτογραφία του φίλου του, ο οποίος σκοτώθηκε, ήταν αστυνομικός στο Σαν-Σελιζέ με την τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε η Γαλλία τον Απρίλιο. Σκοτώθηκε λοιπόν τα ζευγάρια, δύο παλικάρια, ήταν ζευγάρι, αλλά ήθελαν να παντρευτούν. Σκοτώθηκε λοιπόν το παλικάρι, Θεός χωρέστον, πάει ο φίλος του, παίρνει τη φωτογραφία του μια σουκαντάρ, την πάει στο Δημαρχείο, σοβαροί άνθρωποι τώρα, έτσι. Αυτός από την μία πλευρά. Η φωτογραφία του φίλου του από την άλλη πλευρά. Γίνεται ο πολιτικός γάμος με παριστάμενους ποιους? Τον Φρανσουά Ολάν, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και τον δήμαρχο των Παρισίων. Παρόντες. Δηλαδή, παντρεύτηκε ένα παλικάρι με τη φωτογραφία του φίλου του και ήταν παρόντες ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο δήμαρχος. Ρε παιδιά, δεν ξέρω γαμώτο, μήπως έχω κολλήσει σε στερεότυπα. Έτσι. Τώρα, λίγο νιώθω άβολα. Άντε είπα, ναι, φίλο στο φίλο, εντάξει. Αλλά με τη φωτογραφία του φίλου, ο ένας, με τον εαυτό του άλλος, μήπως έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία. Λέω τώρα έτσι. Μήπως έχουμε ξεφύγει. Και θα τα δούμε όλα αυτά και μπροστά μας. Και επειδή έχω εδώ μια φωτογραφία, μια δυνατή γκόμενα, πολύ δυνατή, λέω να το πω και στη γυναίκα μου, να το κάνουμε εδώ πέρα. Με τη φωτογραφία, πας και αισθανθούμε καλύτερα, να παντευτούμε δηλαδή. Εκεί πάμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, τι να κάνουμε, αυτά έχουν τα πράγματα, εγώ τρελαίνομαι, τι να κάνω, το μεταφέρω απλά από την εκπομπή μου. Λοιπόν, πάμε για αύριο γύρω σε 10.30 ραντεβού, έτσι με την εκπομπή των σχόλων της ημέρας, κάπου εδώ τελειώνουμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.